Σε πλήρη διάψευση των νέων ανυπόστατων ισχυρισμών της Τουρκίας περί κλειδώματος τουρκικού F-16 από τους S-300 που βρίσκονται στην Κρήτη, προεβεί η Ελλάδα με πηγές του Υπουργείου Άμυνας να αποδίδουν τις τουρκικές διαρροές στην προπαγάνδα της Άγκυρας και την προσπάθεια καλλιέργειας εντυπώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Η Τουρκία παίζει και πάλι το παιχνίδι του Μουτζούρ κατηγορώντας την Αθήνα για πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα είναι μια δύναμη ευθύνης και σταθερότητας στη Μεσόγειο. Η προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις για την Ελλάδα εντός συμμαχίας του ΝΑΤΟ πέφτουν πάντα στο κενό. Εμείς συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην αξία του διαλόγου, όμως για το τέλμα σήμερα την ευθύνη τη φέρνει η Τουρκία στο ακέραιο. Είχαν προηγηθεί τα τουρκικά ψεύδη περί εχθρικής πράξης της Αθήνας. Στις 23 Αυγούστου, τουρκικά αεροσκάφη παρενοχλήθηκαν από το ρωσικής κατασκευής σύστημα εράμινας S-300 της Ελλάδας που βρίσκεται στην Κρήτη. Το ραντάρ παρακολούθησης στόχων και καθοδήγησης πυράβλων του συστήματος S-300 κλείδωσε με το ραντάρ του F-16, το οποίο ήταν σε αποστολή αναγνώρισης στα 10.000 πόδια δυτικά της Ρόδου. Η διαφορά πλέον ισχύει στον αέρα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία μέρα με την ημέρα διευρύνεται. Γιατί εμείς παραλαμβάνουμε συνεχώς τα Ραφάλ και τα Βάιπερ. Κάθε εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες, τη εβδομάδα ένα καινούριο αεροσκάφος μπαίνει σε χρήση. Σε λίγους μήνες θα είναι πια τόσο μεγάλη διαφορά ισχύως στον ουρανό του Αιγαίου. Πού? Που ό,τι λένε οι Τούρκοι είναι μόνο για κωμωδία. Οι νέοι τουρκικοί ισχυρισμοί έρχονται σε συνέχεια ανάλογων διαρροών της Άγκυρας περί δίθεν ελληνικών παρενοχλήσεων, επιχειρώντας να εμπλέξουν και το ΝΑΤΟ, ενώ η τουρκική κλιμάκωση στοχεύει πάντα και στο εσωτερικό ακροατήριο. Όλο τον επόμενο μήνα θα πρέπει να περιμένουμε εξαιρετικά μεγάλη ρητορική ένταση εις βάρος μας με αφορμή αυτή την, με όλα τα γεγονότα που οδήγησαν στην υγρασιατική καταστροφή. Μετά το μήνα θα ξαναγυρίσουμε στη συνήθι ρητορική εντάσεως η οποία υπάρχει και η οποία δεν μας έχει εγκαταλείψει εδώ και 2,5-3 χρόνια. Μας πετάει δολώματα η Τουρκία, δουλειά μας είναι να τα αγνοούμε και όχι να πέφτουμε στις παγίδες της Τουρκίας και να την ακολουθούμε στην ένταση. Δεν θα προκαλέσει περαιτέρω, διότι έχει πρώτον τα εσωτερικά προβλήματα, και δεύτερον έχει τα F-16 και φοβάται επιπλέον κυρώσεις, διότι τότε θα είναι πλέον το τέλος του Ερντογάν. Η νέα προπαγάνδα της Τουρκίας έρχεται λίγες ώρες μόλις μετά τη νέα προειδοποίηση του γερουσιαστή Μενέντες ότι όσο συνεχίζει την τακτική των προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να αναβαθμίσουν τα εξοπλιστικά της. Και στον απόϊχο της τουρκικής προπαγάνδας έγιναν σήμερα κενές παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου από τουρκικά αεροπλάνα. Η Πινελόπη Γκάλιου είναι μαζί μας. Πράγματι, σε νέες προκλήσεις από αέρος προχώρησαν και σήμερα οι Τούρκοι σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, πραγματοποιώντας εντός της ημέρας 20 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου με δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη, καθώς και μία παραβίαση του FIR Αθηνών. Τώρα, τι λένε στο Πεντάγωνο, ποια σκοπιμότητα κρύβεται πίσω από αυτό το προπαγανδιστικό το οποίο ισχυρίστηκαν οι Τούρκοι, ότι δήθεν κλείδωσαν οι S-300 που έχουμε στην Κρήτη, το τουρκικό μαχητικό. Είναι η πρώτη φορά που μιλούν για τους S-300. Που ισχυρίζονται κάτι τέτοιο ανυπόστατο. Βέβαια, πηγές που μελετούν τους τακτικισμούς αυτούς της Τουρκίας εκτιμούν ότι οι Τούρκοι θέλουν να δημιουργήσουν σκηνικό έντασης με στόχευση κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες υπενθυμίζουμε ότι εξαιτίας των S-400 έχουν επιβάλει κυρώσεις στη γείτονα. Με τη σημερινή λοιπόν διαρροή, εκτιμούν ότι το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δεν αποκλείεται να θέλει να προβάλλει ως επιχείρημα ότι η Ελλάδα έχει ανάλογες τεχνολογίες με τους S-400 που ενεργοποιεί απέναντι σε συμμαχικές χώρες. Να αποκτήσουν δηλαδή ένα άλοθη απέναντι στους Αμερικάνους, μόνο που είναι εντελώς ανυπόστατο. Τους έχουμε από το 99 αποθηκευμένους στην Κρήτη. Εμείς δεν τους έχουμε χρησιμοποιήσει. Δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακριβώς. Σε ευχαριστούμε, Πινελόπη.